It's my turn. Works. Okay. Thank you very much. Yes, I will speak in Italian because I know that we have an excellent. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα ιταλικά γιατί ξέρω ότι έχουμε εξαιρετική μετάφραση. Θα μιλήσω στα ιταλικά και θα σας ευχαριστήσω καταρχάς για την πρόσκληση να έρθω εδώ στην Αθήνα. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος διότι και εδώ ξεκινάει η σκέψη και να δουλεύουμε πάνω σε ακριβώς την αποανάπτυξη. Θα προσπαθώ να διαρθρώσω την παρέμβασή μου όπως με τον εξής τρόπο. Τα πρώτα 5 λεπτά θα τα αφιερώσω σε μια πολύ σύντομη εισαγωγή σχετικά με την καταγωγή, την προέλευση της αποανάπτυξης, γιατί πράγμα μιλάμε και ποιες είναι οι βασικές συμβολές, συνεισφορές, αν θέλετε, που οδήγησαν στην γέννηση αυτού του τρόπου σκέψης. Στο κεντρικό θέμα της παρέμβασής μου θα προσπαθήσω να κάνω σύντομες νήξεις, να αναφερθώ στη θέση μου, στη βασική μου θέση, που πραγματικά όπου θα αφιερώσω περισσότερο χρόνο και την σύνδεση, το δεσμό, τη σχέση, όπως λέτε και στον υπότιτλο της παρουσίασής μου, μεταξύ της παρακμής, αν θέλετε, της πραγματικής αποανάπτυξης και το σχέδιο της κοινωνίας της αποανάπτυξης, όπως πιστεύω ότι και το ελληνικό παράδειγμα μας διδάσκει αυτή τη στιγμή, η ελληνική εμπειρία σήμερα. Η αλλαγή μπορεί να επισυμβεί καταρχάς ξεκινώντας από τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται και τις κρίσεις που βιώνουμε. Και θα καταλήξω, θα κλείσω την εισήγησή μου, την παρέμβασή μου σε σχέση με το έργο, το σχέδιο της κοινωνίας της αποανάπτυξης. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες και σε εξειδικευμένες πολιτικές αποανάπτυξης, δηλαδή του τι μελιγενέστε, αυτό θα το πραγματευθεί ο επόμενος ομιλητής. Άρα θα έχουμε και χρόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για να συνδεθούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτό το τόσο θεμελιώδες θέμα. Πολύ λοιπόν σύντομα, εγώ πιστεύω ότι το κίνημα της αποανάπτυξης γεννήθηκε μέσω του παντρέματος δύο βασικών τάσεων ρευμάτων. Βεβαίως η σειρά που τα παρουσιάζω είναι τυχαία. Το πρώτο εξ αυτών είναι η θεωρία της βιοοικονομίας του Νίκολα Τζορτζέσκου Ρόγκεν. Ο Τζορτζέσκου αναπτύσσει τις θέσεις του τη δεκαετία του 70 κατά κύριο λόγο και ασκεί μια πολύ ριζοσπαστική κριτική στην οικονομία της ανάπτυξης που βασίζεται, όπως υποθέτω γνωρίζετε όλοι, στη θερμοδυναμική, στην εντροπία και στα όρια, αποκλειστικά τα φυσικά όρια καταρχάς βέβαια, που έχουν και σχετίζονται με την ανάπτυξη, την εξάντληση των φυσικών πόρων, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μέσα από όλα αυτά τις διαδικασίες φυσικές και βιολογικές. Από τη μία πλευρά, από την άλλη, τη κριτική της ανάπτυξης που προωθείται πάντα στη δεκαετία του 70 καταρχάς από τον Ιβαν Ιλιτς, αλλά από μια μικρή διεθνή, αν θέλετε, ας το ονομάσουμε, γύρω από το πρόσωπο του Ιβαν Ιλιτς. Βλέπετε ότι ανέφερα και έκανα νήξη ή κάνω ένα βήμα πίσω λίγο. Μία από τις πιο διάσημες φάσεις του Τζορτζέσκου δεν θα μπορούσε να είναι σαφέστερη η κριτική του στην αηφόρο ανάπτυξη. Είναι πολύ σαφής. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες. Λέει ότι η αηφόρος ανάπτυξης είναι μία από τις πιο τοξικές συνταγές και το λέει το 91, προσέξτε, όταν ακόμα πραγματικά εμείς ήμασταν στις πόρτα βήματα, ο Herman Daly στο περιοδικό
είχαν δημοσιεύσει τις πρώτα τους άρθρα, τις πρώτες τους συμβολές, προσπαθώντας να ρίξουν γέφυρα μεταξύ οικολογίας και οικονομίας. Ο Τζοζέσκου δεν ήταν αντίθετος, αλλά πίστευε ότι αυτή η συνταγή ή αυτός η φόρμουλα της εφόρου ανάπτυξης ήταν άκρος επικίνδυνη. Και εν την τρόπο, τη δεκαετία του 90, στο τέλος, αρχές της δεκαετίας του, όταν αρχίζουν τα πρώτα μέτρα της, τα ενδείξεις της από ανάπτυξης, η κριτική στην βιοοικονομία και η κριτική στην ανάπτυξη βρίσκονται ακριβώς στην κοινή κριτική προς την αηφόρο ανάπτυξη. Μ' αρέσει να υπενθυμίζω το φιγούρα, το πρόσωπο του Ήλιτς. Είναι σαφές στον Ήλιτς ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνον συνώνυμο της εξέλιξης, αλλά βιολογικά έρχεται σε αντίθεση με τα φυσικά όρια του πλανήτη μας, της Γης. Αλλά κατά τον Ήλιτς η ανάπτυξη δεν είναι και επιθυμητό, όπως μας λέει με την... Λέει, η σούπα είναι κακή. Υπάρχει μια καλή είδηση, αλλά η σούπα είναι κακή. Το πιάτο λοιπόν είναι κακό. Αυτό, αν θέλετε, είναι, αποτελεί και την ρίζα, την επαρχή του έργου του Λατούς, καθώς επίσης και άλλων που ασχολούνται με το αντικείμενο. Μία τρίτη, αν θέλετε, ή πάντα στο δεύτερο, στο πλαίσιο του δεύτερου σημείου, μία πτυχή που πραγματικά μου αρέσει να υπογραμμίζω και έχει, είναι η διάζουσα σημασία, ότι η κριτική που ασκείται στην ανάπτυξη, καταρχάς, είναι μία κριτική σε φανταστικά θεμέλια για την ανάπτυξη την ίδια, και από αυτού, αν θέλετε, ο ρόλος του Κορνηλίου Καστοριάδη ασφαλώς είναι σημαντικός, είναι κρίσιμος. Εδώ δεν έχουμε χρόνο για να επισέλθουμε, αν θέλετε, σε λεπτομέρειες σε αυτή την ευρεία συζήτηση, αλλά αναμφίβολα, όπως λέει ο Σέρζ Λατούς συχνά, από ανάπτυξη καταρχάς σημαίνει το να βγούμε από το φαντασιακό της ανάπτυξης, και αυτό συνεπάγεται και μια μετάλλαξη, μια αλλαγή των θεσμών. Αλλά για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τους θεσμούς, καταρχάς απαιτείται να αλλάξει το παράδειγμα, το πλαίσιο εντός του οποίου πράγματι θα κινηθεί αυτή την κριτική μας σκέψη σε σχέση με την κοινωνία της ανάπτυξης. Στο σημείο αυτό λοιπόν εγώ θα επιχειρήσω αυτό που είναι και το δυσκολότερο, αν θέλετε, κομμάτι της εισήγησης μου. Θα προσπαθήσω να πω με τρόπο συνοπτικό, κατά ανάγκη θα είναι και λίγο γκροτέσκο, για να μπορέσω να γίνω αντιληπτός πώς είναι η φάση αυτή που εγώ πιστεύω ότι είναι κρίσιμη, ότι η κριτική βιοοικονομική που ασκείται στην ανάπτυξη και η κοινωνική συνυπάρχουν και δράζουν σε μια έννοια που εγώ πιστεύω ότι είναι θεμελιώδης σημασίας, δηλαδή το ζήτημα της κλίμακας. Με ποια έννοια? Η ανάπτυξη στα σύνθετα και πολύπλοκα συστήματα, είτε είναι φυσικής πτυχής ή βιολογικής, αλλά και κοινωνικής, συνεπάγεται κατά ανάγκη μια μετάλλαξη, μια μεταλλαγή της δομής. Και κάνω χρήση φράσης ενός γενετιστή αρχών του αιώνων, που ο πρώτος, μεταξύ των πρώτων, κατανόησε αυτή την παρομοίωση, πώς συμπεριφέρονται τα βιοφυσικά συστήματα και του τρόπου που κινούνται τα κοινωνικά συστήματα από την άλλη. Δηλαδή, λέει, όπως δεν γνωρίζω έναν ελέφαντα που κάνει, αν θέλετε, τούμπες, ή έναν υποπόταμο που πηδάει ένα φράχτη διότι είναι μεγάλο σώμα ζώα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι δεν μπορώ να φανταστώ, λέγει, πώς να το μεταφράσουμε, μια αυτόνομη κοινωνική πραγματικότητα η οποία είναι πραγματικά σε διαστάσεις αυτοκρατορίας, είτε είναι Βρετανική αυτοκρατορία, η Αμερικάνικη αυτοκρατορία ή η Σοβιετική. Το ζήτημα της κλίμακας είναι κρίσιμο. Όταν υπάρχει ανάπτυξη, πέρα από ένα ορισμένο κατόφλι, τότε βλέπουμε μία
μεταβολή των δομών, των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες μεταξύ των μερών. Τούτο αυτό λοιπόν συνεπάγεται κάποια κόστη. Έχουμε επιπτώσεις αρνητικές. Ο Ήλις μιλούσε για αντιπαραγωγικότητα, οι οικονομολόγοι μιλάνε για εξωτερήκευση, μιλάμε για κοινωνικά κόστη, περιβαλλοντικά κόστη. Οι φόρμες και οι τρόποι είναι πολλοί, αλλά η διαδικασία είναι μία. Προσπάθησα να συνοψίσω αυτή τη διαδικασία μέσω αυτό το κάσχημο γράφημα που αναφέρεται σε έναν μελετητή της πολυπλοκότητας, τον Τζόζεφ Κέντερ, που έχει μελετήσει την κατάρρευση των πολύπλοκων κοινωνιών και ανακαλεί, και θα κάνω και κάποια παραδείγματα, την ίδια ιδέα αναφέρεται. Όταν ξεπεράσουν ορισμένο κατόφλι διαστάσεων, το βλέπουμε εδώ, που λέγεται σε ένα, το γάμα ένα, ένα κατόφλι, μιλάμε για πάντα διαδικασία ανάπτυξης που κατά ανάγκη είναι μία διαδικασία πολύπλοκη, διότι οι κοινωνίες αναπτύσσονται μέσω διαφοροποίησης. Άρα είναι προφανές, αντιμετωπίζοντας καινούργια προβλήματα και δυσκολίες, πάντοτε διαφοροποιούν τις δομές τους και καθίστανται πολυπλοκότερες. Όταν ξεπεράσουν ορισμένο κατόφλι πολυπλοκότητας, αυτό οι αποδόσεις, τα ωφέλη που μπορεί να μας αποφέρει η ανάπτυξη, γίνονται ολοένα και μικρότερα, πέρα από το κατόφλι σε δύο, μέχρι που γίνονται και αρνητικά τα μεγέθη αυτά. Μπορώ να σας παρουσιάσω πάμπολα παραδείγματα στη διαδικασία αυτή. Οποιαδήποτε πραγματικότητα οικονομικής φύσεως αρχικά αυξάνεται με αυξήσεις ολοένα και προοδευτικές, δηλαδή χώρες εκβιομηχανισμένες αυξάνονται, αλλά όταν περάσουν τα κατόφλια τα συγκεκριμένα, όταν μιλάμε για μεγάλες οικονομίες, η ανάπτυξη γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Σήμερα, για παράδειγμα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες των τελευταίων δεκαετιών, κατά μέσον όρο, έχουν καταγράψει ανάπτυξη κάτω από το 10% σε μια δεκαετία, πράγμα το οποίο σημαίνει κάτω από το 1% ετησίως. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι για τις νότιες χώρες της Ευρώπης που βιώνουν κρίση, αλλά και για την Γερμανία που καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης κατά μέσο όρο ετησίως 1%. Αυτό, έτσι, για να μείνουμε σε ένα επίπεδο καθαρά οικονομικό, αλλά η παρέμβασή μου δεν είναι μια καθαρά οικονομιστική. Μπορούμε να το μεταφέρουμε στο επίπεδο των θεσμών, των κοινωνικών δομών, όπως έλεγε ο Ήλιτς. Σκεφτείτε, φανταστείτε λοιπόν. Είναι σαφές ότι το αυτοκίνητο μας επιτρέπει να πηγαίνουμε ταχύτερα κάπου, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις, αλλά το αυτοκίνητο έχει μια σειρά από δαπάνες, κοινωνικά κόστη, οικονομικά κόστη. Αν αρχίσουμε τώρα να λογιστικοποιούμε τα κόστη αυτά, ο χρόνος που αναλύσκουμε για να αγοράσουμε, για να δουλέψουμε, για να αποκτήσουμε, για να αγοράσουμε το αυτοκίνητο, ο χρόνος που δαπανούμε για να συντηρούμε το δικό δίκτυο, χρόνος που καταναλώνουμε στην ουρά για να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Όλα αυτά, αθροίζοντας τους χρόνους, η μέση ταχύτητα του αυτοκίνητου είναι κάτω από τα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Θα ήταν πολύ απλούστερο λοιπόν να κινείται κανείς με το ποδήλατο, και είναι πρόφανος και πιο αυτόνομος, γιατί αυτό το είδος οργάνου ελέγχουμε το ποδήλατο, ενώ προφανώς δεν έχουμε τον πλήρη έλεγχο αυτών των μεγάλων θεσμών, αυτών των μεγαθυρίων αυτοκινήτων που είναι ακριβώς οι πολυεθνικές και οι μεγάλοι θεσμοί, οι διεθνείς θεσμοί ή τα μεγάλα γραφειοκρατικά όργανα. Πολλά παραδείγματα μπορούν να παρουσιαστούν για να σας δώσω την ιδέα λίγο της γενικότητος που εμπεριέχει αυτού του είδους η σκέψη. Παράδειγμα σχετικό με τις αποδόσεις τις ενεργειακές. Έχουμε δείκτες αρκετά, το ROI, που μας λέει ακριβώς την απόδοση, την ενεργειακή, πόση ενέργεια έχουμε επενδύοντας μία μονάδα ενέργειας. Ξέρουμε ότι στη χρυσή εποχή, εισαγωγικά, αρχές του αιώνα, γύρω από τη δεκαετία του 30,
τα ορυκτά καύσιμα 5-10 φορές για κάθε μονάδα, για κάθε βαρέλι πετρελαίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας στον εξορρυκτικό τομέα, και πετύχαιναν, έβγαζαν λοιπόν, κέρδιζαν 100 βαρέλια πετρελαίου. Αυτός ο δείκτης όμως κατέβηκε, έφθινε τη δεκαετία του 70 γύρω στα 30 βαρέλια, και σήμερα είμαστε σε επίπεδα ακόμα χαμηλότερα, συγκρίσιμα με κάποιον ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Το ίδιο πράγμα περίπου θα μπορούσε κανείς να πει για το αέριο, το φυσικό αέριο, ή και για τον άνθρακα. Αναμφίβολα λοιπόν ο τομέας, ο εξορρυκτικός, είτε έχει να κάνει με τις πρωτεσίλες και με την ενέργεια, παρουσιάζει αποδόσεις φθήνουσες. Είναι όλο ένα και πιο δύσκολο να πετύχει την ίδια ποσότητα για να διατηρήσουν χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας. Αλλά και μέσα στα κοινωνικά συστήματα μπορεί κανείς να παρατηρήσει διαδικασίες αυτού του είδους. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να σας δείξω πολλά, αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο που έχει να κάνει με την παραγωγικότητα του υγειονομικού συστήματος, του συστήματος του αμερικάνικου. Αρκετά, αν θέλετε, έξυπνου, αν το σκεφτεί κανείς, ότι στις αρχές οι επενδύσεις στην έρευνα παράγουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Ευκόλως εξαγώγημα για την πενικυλίνη, για παράδειγμα, κόστησαν περίπου 20.000 δολάρια, με ωφέλη εξαιρετικά για όλους. Σιγά σιγά που το σύστημα αυτό αυξάνεται, η ποσότητα πόρων που επενδύονται αυξάνεται, ενώ τα ωφέλη αυτού του είδους που μπορεί να προσφέρει το σύστημα καθίστανται ολοένα αλλά λιγότερο. Άρα ο λόγος, το κλάσμα της παραγωγικότητας μειώνεται αναπόφευκτα. Φυσικά το πρόβλημα αυτού του κλειδιού ανάγνωσης, αυτό που προσπαθώ να σας προτείνω, γιατί είναι ένας τρόπος ανάγνωσης μακροπρόθεσμος. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε, όπως εγώ πιστεύω προσωπικά τουλάχιστον, αν ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη ημερομηνία, και κατά την άποψή μου γενικά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η ημερομηνία είναι γύρω στο μισό της δεκαετίας του 70, τα ωφέλη που η βιομηχανική ανάπτυξη μπόρεσε να παραγάγει συνέχιζαν να αυξάνονται όπως και πριν ή όχι, ερώτημα. Προφανώς επ' αυτού έχουμε κάποια όρια στην έρευνα. Δεν έχουμε στοιχεία που μπορούν να μας πουν με λεπτομέρεια αν χώρα, κατά κύριο λόγο, πώς κυμαίνονται αυτά τα ωφέλη της ανάπτυξης, αλλά έχουμε κάποιους δείκτες που μπορούν να μας δώσουν κάποιες ενδείξεις, αν θέλετε, χοντρικές. Ένας από αυτούς είναι ο δείκτης αεφόρ οικονομικής ευημερίας από τον Ντέλι στη δεκαετία του 80, και το βλέπετε συνοπτικά. Συγκρίνει 6 ευρωπαϊκές οικονομίες και συγκρίνει ακριβώς με το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των ίδιων 6 αυτών χωρών. Και όπως βλέπετε, αυξάνονται οι δύο δείκτες μαζί μέχρι περίπου τα μισά της δεκαετίας του 70. Μετά όμως υπάρχει... Continua ancora per un po' a crescere, ma sempre di meno, sino poi addirittura a ridursi nei valori assoluti. Quindi diciamo che io credo, per quanto non si possa ancora dire con certezza che tutta l'economia globale è ormai entrata in una fase di rendimenti decrescenti, però tuttavia l'ipotesi è plausibile e sicuramente è particolarmente plausibile per gli Stati Uniti e ancora di più per i paesi europei e ancora di più potremmo dire per i paesi del sud. Αλλά και για τις χώρες της νότιας Ευρώπης, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ισπανία. Εννοείται ότι ένας άλλος σημαντικός δείκτης, θα έλεγα στρατηγικός δείκτης, μέσω του οποίου μπορούμε να έχουμε μία ιδέα για το γεγονός ότι το κόστος της ανάπτυξης γίνεται όλο μεγαλύτερο, δηλαδή τα ωφέλη μειώνονται και αυξάνεται το κόστος, συνδέεται με το χρέος, ιδιαίτερα με το δημόσιο χρέος, το χρέος του κράτους, όχι μόνο με αυτό.
Βλέπετε το συνολικό χρέος, το σύνολο δηλαδή και του εσωτερικού και του εξωτερικού χρέους της, των ΗΠΑ της Αμερικής, και θα έλεγα ότι η γραφική αυτή παράσταση δεν χρειάζεται κάποιο σχολιασμό. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την αμερικανική οικονομία. Όλες οι προηγμένες οικονομίες τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή δεν είναι συγκυριακό, είναι θριαθρωτικό το στοιχείο. Οι βασικές οικονομίες του κόσμου τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξαν μάρτυρες της αύξησης του χρέους. Αυτή είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ιστορία του καπιταλισμού. Συνέβη βεβαίως να αυξηθεί σημαντικά το χρέος σε περιπτώσεις πολέμου. Δεν συνέβη ποτέ να παρουσιαστεί αύξηση του χρέους, και ανεξάρτητα από το αν η κυβέρνηση ήταν δεξιά, της δεξιάς, της αριστεράς, υπέρ του κράτους ευημερίας ή όχι. Μπορώ να σας την δώσω αυτή την εισήγηση. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για να μπούμε σε λεπτομέρειες. Το πρόβλημα είναι το εξής, το ερώτημα δηλαδή που θα πρέπει να θέσουμε. Εάν τα πράγματα είναι όντως έτσι, αν είναι αλήθεια ότι οι βασικές παγκόσμιες οικονομίες, οι προηγμένες οικονομίες και ιδιαίτερα οι ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν περάσει εδώ και 20 χρόνια σε μία κατάσταση σταδιακά μειούμενης απόδοσης, παρακμής διαθρωτικής, όχι συγκυριακής, όπως θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε οι πολιτικοί μας. Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε, ποιες είναι οι πιθανότητες, τι επιπτώσεις, σε τι συμπεράσματα θα μπορούσαμε να καταλήξουμε από άποψη πολιτική. Και βλέποντας το θέμα σφαιρικά, πιστεύω ότι εν συντομία τα σενάρια που θα μπορούσαν να προκύψουν με βάση αυτή την ανάγνωση είναι στην ουσία 4. Εν συντομία. Το πρώτο σενάριο είναι ένα σενάριο που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε κατάρρευση. Κατάρρευση δεν σημαίνει ότι εν μία ανοιχτή κοινωνία μετατρέπεται ριζικά. Η κατάρρευση μπορεί να διαρκέσει αρκετές δεκαετίες, όπως συνέβη για παράδειγμα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και είναι ενδεχόμενο μερικές ευρωπαϊκές οικονομίες πέρα από τη χρήση των λέξεων να διανύουν μια τέτοια κατάσταση. Μια κατάσταση γοργής απώλειας της συνοχής. Δηλαδή μια κατάρρευση σταδιακή, ένα θρηματισμό των θεσμών τους. Το δεύτερο σενάριο θα μπορούσαμε να το καλέσουμε νέας επέκτασης. Θεωρητικά είναι δυνατόν μια οικονομία να επανέλθει σε μια φάση ανάπτυξης, όπως ακούμε να μας λένε τα ΜΜΕ, όπως ακούμε να λένε οι οικονομολόγοι νεοφιλελεύθεροι ή νεοκεϊνσιανοί. Από αυτή την άποψη δεν μπορούμε να μην έχουμε συνείδηση ότι μια νέα επέκταση απαιτεί νέα καινούργια ενέργεια. Αυτό που ο Τζορτζέσκου ονόμαζε νέο σημείο διαχωρισμού. Είναι σαφές ότι για να μπορέσουμε να φανταστούμε μια νέα επέκταση θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε ένα νέο ενεργειακό σημείο αναφοράς. Δυστυχώς αυτή δεν είναι μια πιθανότητα που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Η παγκόσμια οικονομία
θα φτάσει στο ανώτατο σημείο της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Μέχρι στιγμής τα πράγματα ήταν εύκολα. Φτάσαμε στο ανώτατο σημείο παραγωγής του πετρελαίου. Τώρα υπάρχει το φυσικό αέριο, υπάρχει ο άνθρακας. Αλλά τα πράγματα θα αλλάξουν. Εγώ εδώ θα απέκλεια αυτού του είδους το σενάριο. Είναι σαφές ότι υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις εδώ. Αυτή που ονομάσαμε κάστρο, το ολοκληρωτική λύση. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει, μάλλον την αυταρχική λύση. Αυτό συνέβη στο παρελθόν. Ο Πολάνη το περιέγραψε τη δεκαετία του 30. Ήδη συνέβη λοιπόν στο παρελθόν. Και πιστεύω ότι στην Ελλάδα κάτι ξέρουν. Ξέρουν τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό στο άμεσο μέλλον. Είναι ένα ενδεχόμενο, γιατί επιτρέπει το να απλουστευτεί η κοινωνική πραγματικότητα και επιτρέπει και τον έλεγχο των πόρων. Βεβαίως, δεν είναι η λύση που θα επιθυμούσαμε εμείς. Το τελευταίο σενάριο που αποκαλώ της εύκολης προσαρμογής ή της ανθεκτικότητας είναι κάτι που θα μπορούσαμε να αποκαλύψουμε της ήρεμης αποανάπτυξης, της προσπάθειας δηλαδή να οδηγηθεί η οικονομία προς μια εθελοντική απλοποίηση μέσα στα πλαίσια συνθήκων που είναι συμβατές με τους πόρους που μας προσφέρει ο πλανήτης μας, αλλά που ιδιαίτερα που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία κατά κάποιο τρόπο, με την ευκαιρία που μας παρέχεται από την ιστορία σε μία προσπάθεια να πάρουμε την οδό της αυτονομίας στην οποία αναφερόταν ή μάλλον ευχόταν ο Καστοριάδης. Δηλαδή, διότι αυτή η κατάσταση ήδη υπήρξε στο παρελθόν. Τελειώνοντας, θυμάμαι αυτό που ο Μάρξ ανέφερε με υποτιμητικό τρόπο ως ουτοπικό σοσιαλισμό. Δηλαδή, οι ιδέες αυτές ήδη υπήρξαν και στο παρελθόν και δεν ήταν εντελώς διαφορετικές από αυτό που συζητάμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία κινήθηκε προς μια άλλη κατεύθυνση. Αλλά ήταν αναπόφευκτο να συμβεί αυτό, γιατί βρισκόμασταν στις απαρχές μιας φάσης επέκτασης. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να φανταστούμε μια αυτόνομη, αποκεντρωμένη οικονομία που να στηρίζεται σε ένα δίκτυο τοπικής πραγματικότητας, όπως λέει ο Μπούτσκι, μια οικονομία που να περνάει σε μια εκθετική κρίση. Είναι όμως ενδεχόμενο αυτό χάρη στην πραγματική αποανάπτυξη. Και αυτό είναι ένα παράδοξο. Ευχαριστώ.